Επειδή νόση παρουσιάζει ο καιρός από τα ξημερώματα της Δευτέρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους. Στην περιφερειακή ενότητα Σερών χιόνια έπεσαν στην Βροντού και στο Λαλιά. Ήδη από χθες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας απέστειλε ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από σήμερα Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Τώρα, όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Σερών, τα φαινόμενα χιονοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως στον ορεινό όγκο, στις ορεινές περιοχές, ενώ ήδη οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν, οι 5 με 6 μποφόρ άνεμοι, ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους και στις παιδινές περιοχές. Βέβαια, όλα αυτά τα φαινόμενα που ανέφερα προηγουμένως θα εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ. Επομένως, το έκτακτο δελτίο καιρού αφορά φαινόμενα που θα εκδηλωθούν μόνο σήμερα Δευτέρα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εκδηλωθούν σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδος. Χιόνια, με επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της Βροντού, έχουν σημειωθεί ήδη χιονοπτώσεις στα ορεινά, έτσι στο Λαϊλιά και στην Βροντού. Και έχει δηλαδή κινητοποιηθεί ο μηχανισμός της διεύθυνσης τεχνικών έργων, στέλνοντας το ανάλογο μηχάνημα, τον αποχιονιστικό, για να μην έχουμε προβλήματα στο δόστρωμα του οδικού δικτύου. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν, μόνο αυτό επομένως. Δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Είναι ενημερωμένος όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, αν υπάρξουν προβλήματα, να ενεργήσει άμεσα και αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών Γιώργο Καραγιαννίδη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Και από βράδυ θα βελτιωθεί αισθητά ο καιρός και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε γενικά έφριο καιρό και σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία, από ό,τι μας φαίνουν, από -1, -2 μέχρι και 8-9 η μέγιστη θερμοκρασία.